Αν το ζητούμενο από ένα SUV είναι οι εκτός δρόμου δυνατότητες, τότε οι επιλογές είναι δυστυχώς λίγες. Αν στο παιχνίδι βάλουμε και την τιμή, τότε το Dacia Duster είναι το φθηνότερο αυτοκίνητο που μπορείς να αγοράσεις, με 4 πόρτες, αρκετό πορτ μπαγκάζ και αξιόλογες επιδόσεις τόσο εκτός αλλά και εντός δρόμου. Η εμφανισιακή ανανέωση δεν αλλάζει τα μηχανικά μέρη του τετρακίνητου μοντέλου. Ο 1600 πετρελοκινητήρας αποδίδει 114 ύπους και 26 χιλιαροπής και συνδυάζεται αποκλειστικά με το εξάρι μηχανικό κυβότιο. Οι έξυπνες επεμβάσεις στα ρουλεμάν των τροχών και τα LED φώτα έχουν μειώσει την κατανάλωση στα 7 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα και τις εκπομπές ρήπων στα 139 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα ανά χιλιόμετρο. Η κύληση λόγω των μεγάλων σε προφίλ ελαστικών και της άνετης ανάρτησης είναι αρκετά ποιοτική, χωρίς να παρουσιάζει κάποια σημαντική βελτίωση. Όπως και στο παρελθόν, στο δρόμο το Duster είναι αρκετά άνετο. Η αίσθηση από το τιμόνι αλλά και όλα τα χειριστήρια είναι κάπως περιορισμένη και δεν εμπνέει την ενθουσιώδη οδήγηση. Πέρα από τις μικρές αισθητικές αλλαγές στο εξωτερικό, διαφορές έχουμε και στην καμπίνα. Η καινούργια οθόνη 8 ιντσών αναβαθμίζει αρκετά την εικόνα και τη συνδεσιμότητα, με ασύρματη σύνδεση για το Android Auto και το Apple CarPlay. Τα υλικά παραμένουν σκληρά αλλά στιβαρά και οι χώροι θα φιλοξενήσουν άνετα 4 ενήλικες και τις αποσκευές τους στο port bagage των 414 λίτρων. Ευχάριστη αναβάθμιση και το υποβραχιόνιο που είναι ενσωματωμένο πλέον στην κεντρική κονσόλα. Εκτός δρόμου τα ελαστικά 4 εποχών σε συνδυασμό με τα 21,4 εκατοστά απόστασης από το έδαφος και την καλή τετρακίνηση ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο όρο της κατηγορίας και θυμίζουν τα SUV όπως τα γνωρίσαμε στις αρχές της χιλιετίας. Το σφιχτό σε κλιμάκωση κυβότιο με την πολύ κοντή πρώτη είναι ένας ακόμα σύμμαχος στα δύσκολα σημεία. Στο ταξίδι αλλά και εντός πόλης παραμένει πολιτισμένο και θα καλύψει άνετα τις ανάγκες μιας οικογένειας. Το Duster είναι το αυτοκίνητο που επανέφερε την Dacia στο προσκήνιο. Σε μια κατηγορία που έχει χαθεί ο περιποιητιώδης χαρακτήρας, το ρουμάνικο SUV διαφέρει και διατηρεί την ουσία που το έκανε αγαπητό στο ευρύ κοινό, με την τιμή του τετρακίνητου να ξεκινά από τα 23.560 ευρώ.